Κυρία Ραβαντινέ, η συζήτηση και η κριτική που γίνεται στην κυβέρνηση από τα κόμματα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, ότι δεν έχουν ενημέρωση και δεν γνωρίζουν, είναι μια βολική κριτική αέρα στα πανιά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Γιατί πέρα από το γεγονός αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ενημέρωση ή αν λέγονται όλα σε σχέση με τις συζητήσεις που γίνονται γύρω από αυτά τα ζητήματα, το κρίσιμο και τα ουσιαστικά θέματα τα γνωρίζουν. Ήταν και οι ίδιοι, κυβέρνησαν και οι ίδιοι, πέρασαν από κυβερνητικές θέσεις και γνωρίζουν πολύ καλά ότι η αστική τάξη της Τουρκίας και η κυβέρνηση Ερντογάν παίζει ένα παιχνίδι διπλό σε σχέση μία με τον άξονα των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ και μία με τον άξονα των BRICS. Ότι είναι στόχος των Αμερικάνων να κρατήσουν την αστική τάξη της Τουρκίας και την Τουρκία δεμένη στο άρμα το Αμερικανο-Νατοϊκό και όχι να πάει να προσκοληθεί στον Πούτιν. Όπως επίσης είναι δεδομένο το στοιχείο ότι το ΝΑΤΟ θέλει να προχωρήσει ενεργειακούς σχεδιασμούς στην περιοχή, γι' αυτό και οι συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την να απαλλαγεί από το, από το ρώσικο φυσικό αέριο και το ρώσικο πετρέλαιο. Τα λέμε αυτά γιατί και όλοι τους όταν κυβέρνησαν μας λέγανε ότι το ΝΑΤΟ είναι προστασία μας. Και σήμερα αυτή τη στιγμή συζητάμε ότι απειλούμαστε από μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ που ήταν η προστασία μας, σήμερα η μέλος χώρα του ΝΑΤΟ είναι αυτή την οποία συζητάτε και ανησυχείτε, όπως λέτε. Αυτό λοιπόν αποδεικνύει το γεγονός ότι όποιες συμφωνίες διεξάγονται σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ εύθραυστες. Θυμίζω το εξής μόνο, ότι η κυβέρνηση Ζελένσκι, ένα βασικό επιχείρημα που είχε ήταν του ενεργειακού κόμβου. Και σήμερα ο ουκρανικός λαός βρίσκεται στη δίνη ενός πολέμου, εξαιτίας αυτού του στόχου. Σας θυμίζω επίσης ότι ο Λίβανος με το Ισραήλ είχε υπογράψει συμφωνία ΑΟΣ πριν 2 χρόνια και μάλιστα κύριε Σταμάτη, επειδή χαμογελάτε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Χαμογελάω είχε... γιατί έχει γίνει εισβολή στην Ουκρανία. Επειδή, δεν ξέρω επειδή το, την σας έχει χαρακτηρίσει. Ακούστε, έχει γίνει εισβολή, δεν ξέρω να το ακούστε, ακούστε κύριε Σταμάτη. Έχουν γίνει εγκλήματα πολέμου. Ακούστε, σας διαφεύγουν αυτά. Ακούστε κύριε Σταμάτη, ακούστε. Στείλτε τίποτα Patriot ακόμα, στείλτε F-16, στείλτε ακόμα φρεγάτες χιλιάδες μίλια μακριά από τα σύνορα της χώρας και μετά μιλήστε για εγκλήματα πολέμου. Έτσι, ωραία, δώστε ακόμα αμερικανονατοϊκές βάσεις για να διεξάγεται πόλεμος στην Ουκρανία. Είστε υπέρ. Δώστε βάσεις γιατί την βάση δηλαδή. Της Αλεξανδρούπολης που σας έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είστε υπέρ του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία. Η βάση της Αλεξανδρούπολης που σας έφτιαξε. Που 130.000 σας έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ την αξιοποιείτε και γίνεται προμετωπίδα του πολέμου στην Ουκρανία. Για να σφαγιάζεται ο λαός. Για να σφαγιάζονται οι λαοί. Δικαίωμά σας το γνωρίζετε πολύ καλά και ξέρετε και πολύ καλά τη θέση του ΚΚΕ. Γι' αυτό μην τα λέτε αυτά εδώ. Ξέρετε πολύ καλά ότι η θέση του ΚΚΕ είναι καμία επιλογή ανάμεσα σε υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Και ήταν γνωστή και η πολιτική των Αμερικανων-Ανατοϊκών σε σχέση με το παιχνίδι που παίζανε με την Ουκρανία όμως. Για τον ανταγωνισμό με τη Ρωσία. Όπως γνωστό είναι και η αστική τάξη της Ρωσίας τι επιδιώκει. Αφήστε τα αυτά. Εδώ συζητάμε ότι το κυνήγι των ανταγωνισμών, οι συμφωνίες που υπογράφεται είναι εύθραυστες, βάζουν σε κινδύνους τους λαούς, γι' αυτό και κύριε Σταμάτη κυνηγάτε αυτούς που βγαίνουν και δηλώνουν ότι δεν θα πολεμήσουν και δεν θα γίνουν κρέας στα κανόνια των υπεριαλιστών. Όπως τους φαντάρους που βγήκε και ο πλεύρης της Νέας Δημοκρατίας και ο πλεύρης του ΣΥΡΙΖΑ να τους επιτεθείτε. Επειδή δεν θέλετε σε αυτό το θέμα να σηκώνεται κραυγή διαφωνία. Και το ξέρετε ότι μέσα στα πλαίσια. Ποιο είναι ο πλεύρη του ΣΥΡΙΖΑ? Ο κύριο Παπά. Ένα παράδειγμα για ένα στρατιώτη. Είπε τα ίδια με τον κύριο Πλεύρη και μπερδεύτηκε. Στον κύριο Παπά να φέρει. Στον κύριο Πέτρο Παπά, το ξέρω. Παρακαλώ. Αναφέρθηκε αλλά ήθελα να το αποσαφηλίσει. Επιτέλου. Είπε τα ίδια, κυρία Πούλου, δεν το φταίω. Εντάξει, αλλά και εγώ δεν μπορώ. Είπε τα ίδια. Και επειδή μιλάτε για διάλογο, οι λαοί έχουν διάλογο. Οι λαοί συζητάνε. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα έχει συζήτηση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας. Και ξέρετε πολύ καλά ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας είναι το μοναδικό κόμμα στην Τουρκία το οποίο πηγαίνει απέναντι στις επιλογές της αστικής τάξης της Τουρκίας και της κυβέρνησης Ερντογάν και για αυτή του την επιλογή δέχεται διώξεις και επιθέσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα το ζήτημα είναι ότι σήμερα πρέπει να υπάρξει ένας μεγάλος αγώνας μέσα στη χώρα για την απεμπλοκή της χώρας από τους υπεριαλιστικούς πολέμους, γιατί με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων η χώρα έχει γίνει μαγνήτης επικίνδυνων εξελίξεων. Και ο λαός μας γίνεται στόχος αντιπίνων και έχουν την ευθύνη η αστική τάξη της χώρας και οι αστικές κυβερνήσεις που κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια και ήθελαν να μας κάνουν στρατηγικό εταίρο. Έτσι. Και μεντεσέ των Αμερικανων-Αετοϊκών στην περιοχή.
Πάντως, εγώ καταλαβαίνω με βάση τα λεγόμενά σας, μπορεί να κάνω λάθος και συγγνώμη αν ήμουν λίγο επιθετικός, ότι ο πόλεμος που διεξάγεται μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας φταίει ο Ζελένσκι. Τώρα θέλετε να συζητήσουμε σε σχέση με το πώς ξεκίνησε. Όμως γιατί. Τώρα σας παρακαλώ. Κύριε Σταμάτη, σας παρακαλώ, λίγο τάκτ. Φέρατε το Ζελένσκι στην Ελληνική Βουλή μαζί με τα τάγματα Αζόφ. Και σήμερα συζητάτε για το ποιος ευθύνεται. Πριν μια εβδομάδα ήμουν εκεί. Η κυβέρνηση Ζελένσκι δεν ήταν αυτή, κύριε Σταμάτη, που διαφήμιζε την επιλογή της. Δεν ήσασταν εσείς εκεί. Η κυβέρνηση Ζελένσκι. Πριν μια εβδομάδα και τα είδαμε τα μάτια. Κύριε Σταμάτη, η κυβέρνηση Ζελένσκι. Κύριε Σταμάτη, η κυβέρνηση Ζελένσκι ήταν αυτή που διαφήμιζε ότι θα κάνει τη χώρα του με ντεσέ των Αμερικανων-Ατρικών για την περικύκλωση της Ρωσίας. Έτσι. Και επειδή δόθηκε ολοκληρωτικά στους Αμερικανων-Ατρικούς, σήμερα την πληρώνει ο λαός. Κύριε Τάτσι και κύριε Σταμάτη, και στην Ουκρανία βιώνει αυτό ο ουκρανικός λαός λόγω των επιλογών της κυβέρνησης Ζελένσκι και της στρατηγικής τάξης. Ακούστε με σας παρακαλώ, κύριε Τάτσι. Συγγνώμη, κύριε Ραβαντινέ, μόνο ένα πράγμα. Και ο κύριος Δένδιας πηγαίνει στις φρεγάτες και εύχεται να ξαναδεί τα πληρώματα τα Χριστούγεννα. Οι εικόνες που παρακολουθήσαμε είναι εικόνες ντροπής. Είναι εικόνες άγριας καταστολής απέναντι στους ήρωες του καλοκαιριού. Και τη στιγμή που η κυβέρνηση επεκτείνει την αντιπυρική περίοδο λόγω ξηρασίας, την ίδια στιγμή χτυπάει με τις δυνάμεις καταστολής τους εποχικούς πυροσβέστες, αντί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά τους, που είναι η μονιμοποίησή τους. Που είναι η μονιμοποίησή τους, γιατί υπάρχει στην κυβέρνηση και μια επιλεκτική αγανάκτηση. Αγανακτεί ο κύριος Σταμάτης που την έμαθε την πόρτα ότι έσπασε, αλλά δεν τον είδαμε να αγανακτεί με τις πυρκαγιές που ξεκίνησαν από το Βαρνάβα και φτάσαν μέσα στον οικιστικό ιστό της Αθήνας. Δεν τον είδαμε να αγανακτεί με τις πυρκαγιές στην Κορινθία. Δεν τον είδαμε να αγανακτεί με το γεγονός ότι πηγαίνουμε από τη μία καταστροφή στην άλλη, αλλά όλα αυτά θα λέει ότι είναι κλιματική κρίση και θα τα αντιμετωπίσουμε. Και την ίδια στιγμή διατηρούν η κυβέρνησή του, εννοώ προφανώς όχι ο κ. Σταμάτης προσωπικά, η κυβέρνηση διατηρεί υποστελεχωμένο το πυροσβεστικό σώμα. Είναι πολιτική ευθύνη σοβαρή που έχει η σημερινή κυβέρνηση και είχαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Το λέω αυτό γιατί, εντάξει, μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης τώρα να επέλεξε ως βολικό αντίπαλο τον κύριο Ανδρουλάκη, κύριε Γλαβίνα, αλλά εντάξει, επειδή αλλά δεν ήσασταν. Επειδή, κύριε Γλαβίνα, καταλαβαίνω ότι δεν ήσασταν στους αγώνες τα προηγούμενα χρόνια και τώρα θυμηθήκατε να γίνετε αντιπολίτευση, σας λέω ότι οι σκηνές καταστολής. Και εγώ έχω να πω πολλά για σας. Οι σκηνές καταστολής, κύριε Γλαβίνα. Ακούστε με λίγο, ακούστε με. Οι σκηνές καταστολής, κύριε Γλαβίνα, όπου υπάρχει αγώνας. Όπου υπάρχει διεκδίκηση. Το μονοπόλιο έχετε. Υπάρχει, εμείς δεν ήμασταν. Μόνο εσείς. Δεν μίλησα. Ποιος σας έδωσε το μονοπόλιο αυτό, κύριε Τάτσι? Μόνο για το ΚΚΕ. Ποιος σας έδωσε το μονοπόλιο? Δεν υπάρχει κανένα μονοπόλιο. Αυτό βραβεύεστε. Δεν υπάρχει κανένα μονοπόλιο. Δεν υπάρχει κανένα μονοπόλιο. Εσείς είπατε, μόνο εσείς. Αλλά σας λέω, κύριε Γλαβίνα, επειδή μας είπατε ότι τώρα θυμηθήκαμε την καταστολή πάλι με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σας ξαναλέω να ξαναθυμηθείτε την καταστολή που ζήσαμε και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, την καταστολή που ζήσαμε επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και ΛΑΟΣ. Κύριε Γλαβίνα, γιατί δεν έχουμε μνήμη χρυσοψάρου, τα θυμόμαστε. Εντάξει. Μάλιστα. Κύριε Σταμάτη, στον ελάχιστο χρόνο που μας απομένει, θέλετε να απαντήσετε κάτι σε από όσα. Α, συγγνώμη, κύριε Αραβαντινέ, μπορώ να προσθέσω ένα. Να προσθέσετε. Συγγνώμη. Απλά ήθελα να καταγγείλω και από την εκπομπή σας το γεγονός ότι στη σημερινή κινητοποίηση χτυπήθηκε και συνελήφθη και ένας δημοσιογράφος. Ο δημοσιογράφος του Ριζοσπάστη, ο Γιώργος Ανδρούτσος, έχει καταγγελθεί το θέμα. Και έχει γίνει και τηλεφωνική παρέμβαση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ομολογώ ότι δεν το έχω δει, κύριε Τάτσι, ναι. Και απολογούμε γι' αυτό. Χτυπήθηκε αυτή από αστυνομικό. Ναι. Δεν το έχω δει, γι' αυτό απολογούμε από αστυνομικό. Ναι, από αστυνομικές δυνάμεις. Από την ομάδα δράση, αν δεν κάνω λάθος, με τα μηχανάκια. Είστε σημασμένη ομάδα. Ναι, για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Λυπάμαι που το λέω, αλλά έχω ανάλογη εμπειρία προσωπική. Όχι από την ομάδα δράση. Χτυπήθηκε και συνελήφθη από τη συγκεκριμένη ομάδα, από τις δυνάμεις καταστολής τέλος πάντων, ο δημοσιογράφος του Ριζοσπάστη, ο Γιώργος Ανδρούτσος. Φαντάζομαι θα υπάρξει παρέμβαση και από το συνδικαλιστικό μας όργανο, από το σωματείο μας, από την Ένωση Συντακτών. Έχει υπάρξει για το περιστατικό αυτό. Και αύριο καλούμε στη μαζική κινητοποίηση στις 10 το πρωί έξω από τη Βουλή. Στην κινητοποίηση που καλούν οι εποχικοί πυροσβέστες, τη στηρίζουμε ανεπιφύλακτα και θα βρεθούμε όλοι εκεί και θα δώσουμε μαζική απάντηση σε αυτή την πρακτική της κυβέρνησης.